Κύριε Κούρο, να πούμε πράγματα που δεν έχουν υποθεί ξανά. Και να σας πω, όταν ήρθε το σχέδιο Ανανένα, τον Νοέμβριο του 2002, αν το απέρριψε διότι ήταν εδωροβαρές. Και όταν είχαμε πάει στην Κοπεχάγη για τις συνομιλίες για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έφεραν το σχέδιο 2 και ήρθε τότε ο Λόρδος Χάνη με τον Ντεσότο, τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, και έμμεσα μας είπαν ότι αν δεν το προσυπογράψετε, πιθανόν να μην πείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους είπε ο πρόεδρος, ακούστε, 40 χρόνια ήμουν εκτός Ευρώπης, δεν πρόκειται να το υπογράψω αν δεν είναι εντάξει και ας μείνω ακόμα 40 χρόνια εκτός Ευρώπης. Έτσι καθαρά πράγματα. Και δεν το υπογράψαν τελικά. Και μπήκαμε στην Ευρώπη. Το όνειρο του, έναν από ακριβώς, τα δύο. Ακριβώς. Το οποίο και εκπληρώθηκε. Η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. 22 Φεβρουαρίου του 2003 μας έφεραν το σχέδιο Ανάντρια. Χάσαμε τις εκλογές. Επήγαινε ο κύριος Παπαδόπουλος στη Χάγη στις 10 του μηνός του 2003 και το εδέχθηκε το σχέδιο 3, το οποίο έγινε επικληρίδι. Με δύο προϋποθέσεις, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από τα βασικά και ότι θα συμπληρωθούν τα κενά, κάτι συμβάσεις, διεθνείς συμβάσεις, κάτι συνταγματικά πράγματα. Δεν το εδέχθηκε ο δεχτάς, το απέρριψε. Και έκλεισε εκεί η υπόθεση για σχεδόν 8-9 μήνες δεν είχαν συνομιλίες. Οπότε ο κ. Παπαδόπουλος αρχές του Δεκεμβρίου έγραψε στον Γενικό Γραμματέα και το ζήτησε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Και αρχίσαμε στο νέο χρόνο. Είχαν πάει τότε στη Νέα Νιόρκη, εδεχθήκαν τις επιδιαιτησίες κτλ. Ο κόσμος εκ των υστέρων έλεγε ότι φέρουμε στο σχέδιο Κληρής 5 και το απέρριψε ο Κυπριακός λαός. Ο κύριος Κληρής έφερε, όταν ήταν στην Προεδρία, το σχέδιο 3, το οποίο ο κύριος Παπαδόπουλος εδέχτηκε. Το 5 ήταν δημιούργημα του Τάσου Παπαδόπουλου. Το γεγονός ότι το απεδέχθη ήταν ότι από τη στιγμή που δέχεσαι την επιδιαιτησία από τον Γενικό Γραμματέα και σου φέρνει ένα σχέδιο, ήταν θέμα τάκτ για λόγο του. Και αφού δεν πρόκειτο να περάσει, όπως αφού και ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, μιλούσε ότι το φροντερόν όχι, και ο Κυπριακός λαός συνεμορφώθηκε σε αυτήν τη θέση. Σήμαιναν ότι ουσιαστικά ήταν σαν να υποστήριζαν κάτι το οποίο δεν είχε πιθανότητα να εκλεγεί. Ήρθε ο Πρέντεκας τότε στην Κύπρο, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ήταν μαζί με τον Τεσότο. Ήταν ο Πάρκερ, ο High Commissioner, μαζί με τον Χάνη. Ήταν ο Ουέστον μαζί με τον Αμερικανό τον πρεσβήνη στο σπίτι του κυρίου Κληρίδη και τους είπαν και τους τρεις, αυτούς, τους έξι, ότι το σχέδιο όπως διαμορφώθηκε αποκλείεται να περάσει από τον Κυπριακό λαό. Επεμβαίνει ο Χάνη και του λέει, μα έχουμε διαβεβαιώσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα ότι να το υποστηρίξω. Τους λέει, αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά. Του λέει, δεν πρόκειται να υποστηρίξει το ΑΚΕΛ. Ο πρέσβης της Αμερικής εσηγώθηκε, πήγαινε στην πρεσβεία, τηλεφώνησε στο Foreign Office, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενημέρωσε τον ήταν τότε ο Πάουελ ο Υπουργός Εξωτερικών και τον ενημέρωσε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα υποστηρίξει. Γι' αυτόν ο Πάουελ πήρε τηλέφωνο τον κύριο Χριστόφιαν και του ζήτησε πληροφορούμε, του λέει ότι δεν θα υποστηρίξετε το σχέδιο. Και το έφερε ορισμένες δικαιολογίες ο κύριος Χριστόφιας ότι για το θέμα της ασφάλειας έχουμε πρόβλημα κτλ. Αντιλαμβάνεσαι, βάλαν πρόταση οι Αμερικάνοι στη Γενική στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έγιναν ενέργειες η Ρωσία να το απορρίψει. Αυτό εξοργιστήκαν οι Αμερικάνοι και είχαν πει τότε ότι δεν θα ξαναενδιαφέρονταν για το Κυπριακό. Και μέχρι σήμερα οι στάσεις τους δεν είναι εκείνοι που ήταν τότε. Τότε έρχονταν, είχαν εκπρόσωπο τον Ουέστον, είχαν τον, πώς το λες, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται τον Χόλπρου. Ο κύριος Χόλπρου. Και όταν
έφυγε ο Χόλμπρουκ, διότι ήταν προεδρικές εκλογές, είπε ότι θα επανέλθω μετά και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Όταν μπήκαμε στην Ευρώπη, την άλλη ημέρα ήρθαν στο δωμάτιο του κυρίου Προέδρου ο κύριος, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Σιμίδης, του είπε, κύριε Πρόεδρε, έβαλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σε παρακαλέσω όταν θα πας πίσω, μην κάνεις δηλώσεις για υποψηφιότητα, γιατί έχω υπόψη μου να φωνάξω, να βάλω τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Βουλής, να φωνάξω τον κύριο Χριστόφια, να έρθει στην Ελλάδα και να του πούμε να μείνει ακόμα μερικούς μήνες, ούτως ώστε να κλείσουμε και με το Κυπριακό. Πράγματι, ο κύριος Χριστόφιας εκλήθη από τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά είχε δεσμευτεί με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Και το επιχείρημα του κύριου Χριστόφια ήταν ο Τάσος είναι εξίσου καλός διαπραγματευτής, είναι νεότερος κτλ. Και εμείς υποστηρίξαμε τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνούσε ο Γενικός Γραμματέας του Προέδρου να βάλει υποψηφιότητα. Οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και εξού είπαν ότι να μείνει ακόμα 15 μέρες. Παρόλο που όταν επιστρέψαμε πίσω από την Κοπεχάγη, στο αεροδρόμιο, όταν τον ερώτησαν εάν θα βάλει υποψηφιότητα, είχε μπει, εγώ από την 1η του Μάρτη θα είμαι senior citizen. Δεν θα βάλει υποψηφιότητα. Επειδή του είπαν και ο Σιμίδη να μην πει ότι να βάλει. Αυτή είναι η ιστορία. Αν τον είδατε ποτέ να λυγίζει. Λύγησε ποτέ έτσι μπροστά σας και για ποιο λόγο? Λύγησε όταν έγινε η εισβολή. Είχε πρόβλημα με τον λαιμό του. Τον αφιένα του. Και ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο μαζί με τη φρουρά και ειδοποιήσαμε τον ότι έγινε το πραξικόπημα και λέει γίνεται εισβολή να έρθουν οι Τούρκοι. Έφυγε από το νοσοκομείο χωρίς να τον περιποιηθούν. Επήγαινε στο σπίτι και περίμενε τις συνέπειες από αυτό το πραξικόπημα, οι οποίες είναι γνωστές. Έγινε το πραξικόπημα, έφυγε ο Μακαριότατος. Ανέλαβε σαν πρόεδρο που ήταν πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέτρεψαν το χάος σε κράτος. Και στο τέλος επήραν και την ευχαριστία του από όλους. Ονομάσαν τον μεταπροξικομεδία, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία εκτός του δικού του κόμματος, έκαναμε εκλογές, ήταν το πλειοψηφικό, μας έβαλαν ούτε στη Βουλή, παρόλο που πιάσαμε 27.6. Και όταν έγινε το αναλογικό, ήρθαν πρώτο κόμμα. Και σιγά σιγά επεκαταστάθηκε ο κύριος Κλειδής, έγινε ο αρχηγός της Εθνικοφροσύνης και κατόρθωσε ύστερα από πολλά χρόνια, δυστυχώς, να γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για δύο θητείες. Ευελτίωσε τα της οικονομίας, διότι από τις 10 υποψήφιες χώρες είμαστε οι πρώτοι. Γι' αυτό μπήκαμε στην Ευρώπη, διότι οι Ευρωπαίοι ήρευαν ευκαιρία να μας βάλουν, επειδή δεν λύσαμε το Κυπριακό. Και ένας από τους λόγους που ήθελαν να μας βάλουν ήταν το οικονομικό. Και εκεί το ξεπεράσαμε. Όσο ήταν πρόεδρος, υπήρξαν δυσκολίες, σας εκμυστηρευόταν τα πάντα, σας μιλούσε? Οι δυσκολίες πάντοτε υπήρχαν. Όταν διακυβερνάζονταν, παραδείγματος, έγινε το γεγονός στην Πάφο, που έγινε και εκείνο που σκοτώθηκε εκείνο το ζευγάρι από την αστυνομία, από την ΜΑΔ. Ήταν τραγικό γεγονός εκείνο. Ανέλαβε την ευθύνη ο πρόεδρος. Ζητούσαν να πάψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και είπε από πώς που να πάψει. Δεν ευθύνεται εκείνος, εγώ είμαι ο πρόεδρος, εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Θα κάνω διερεύνηση του θέματος και να δω. Ήταν ο κ. Παπακώστας τότε υπαρχηγός, ο οποίος η ΜΑΔ υπάγεται από κοντά του. Ήρθαν, εξήγησαν του την κατάσταση, αλλά το κακό είχε γίνει. Κατά τέτοια γεγονότα, το θέμα των μοτοσυκλετιστών που έγινε στην οποία πορείαν οι μοτοσυκλετιστές. Φωνάξαμε τους, έφεραμε τους πάνω στο Προεδρικό
υποσχεθήκαν ότι να δεχτούν αστυνομία να προηγείται η μοτοσυκλέτα με πολιτικά, όχι με αστυνομικά στολή. Είχαν υπόψη του να μπούσουν που τα κατεχόμενα. Επίστηκαν, επίαν, έγιναν τα γεγονότα. Ξέρουμε τι έγινε εκεί, σκοτώθηκε. Τέτοια γεγονότα υπάρχουν, όπως είχαμε και πυροβολισμών στη γραμμή αντιπαράταξης. Έγινε και προσπάθεια απόπειρα εις βάρος του. Λεπτό θέμα του, σκέφτομαι να το πω ή να μην το πω. Το πείτε. Μια φορά τηλεφώνησαν κάποιος, ζήτησε ραντεβού με τον πρόεδρο και πήγαινε στο γραφείο του, εγωνάτισε. Και πήγε γονάτιστος ως το γραφείο του, έπιαν το χέρι του, εφίλησαν του. Και λέει, καταραμένε, βάλαμε να σκοτώσω έναν Άγιο. Ήταν μέρος της απόπειρας. Ζήσαν του βοήθεια και τον είχαν, τον βοήθησε. Άμα το σκέφτομαι, σηκώνω και τρίχα μου. Και έτσι μια ιστορία, κάτι που σας, να κλείσουμε έτσι ευχαρίστα, κάτι που σας συνέβηκε, που το θυμάστε έτσι. Κοίταξε, από ανέκδοτα, δόξα και ο Θεός, είχαμε πάει μια φορά σε ένα χωριό. Ήμουν εγώ από τη μια πλευρά και μου την άλλη ο αρχηγός της Προεδρικής Φρουράς. Όποιον βλέπαμε, ξέραμε το όνομα, τα λέγαμε του και τους εχαιρούσαν όλους με το όνομα τους. Γεια σου Κώστα, γεια σου Πέτρο, γεια σου Γιάννη. Μπήκαμε μέσα στο καφενείο. Το μεταξύ είχε κάποιον, τον ήξερα, ούτε εγώ, ούτε ο αρχηγός της Προεδρικής Φρουράς. Ο τοπικός υπεύθυνος έκοψε λίγο πίσω, ένεξα αντέμονα, γεια σου Λεβέντη, λέει του. Ο κύριο πρόεδρε, λέει του, ούλου, λέει του το όνομα και εμένα Λεβέντης, λέει του, γιατί ξέχασες το όνομα σου, δεν θα σου το πω. Έπιασαν όλοι μες στο καφενείο, γέλια. Έρχεται ο τοπικός υπεύθυνος, λέει Γιάννη, είπα μας Γιάννη. Άντε ρε Γιάννη, λέει, τώρα πιούμε ένα. Εδώ μέσα κι εγώ πως εξέρεσαι το λόγο. Έτσι τελικά, ε. Μάλιστα. Επίσης, στο παλιωμέτωπο, ήταν ο κοινοτάρχης, λέει, το βαφτιστικό σου, κύριε πρόεδρε. Είχε ένα μαντράγαλο, είχε ένα μητσιγουρί μπροστά του. Με πήγε ο πρόεδρε, ρε μου, μας καρούει, λέει, το πότε σε βαφτίσα. Μαντζένα μένα, κύριε πρόεδρε, τον παπά μου, λέει. Άμα αρκέψεις τις ιστορίες τέτοιες, δεν τελειώνει. Μάλιστα. Έπιαμε στον πύρκο. Τούτος είναι και αξιωματικός της αστυνομίας τώρα. Είχε ένα μητσί. Λέει το, ρε, ένα μόξιμο την εκκλησία. Λέει το, ρε, εγώ μπαρέμα, πού είναι το μωρό να βαφτίσω. Λέει το, δίπλα σου. Γυρίζει ένα μαντράχαλαντός. Λέει το, ρε, εγώ μπαρέ, περίμενες 5-6 χρόνια να βαφτίσουμε. Λέει του κάθε φορά που έρχομαι στη Βουλή, λέει μου, είμαι busy, είμαι busy. Και λέει, έστρα από 6 μήνες, 6 μήνες, 6 μήνες. Είναι και 6 χρονών, λέει του. Επίσης, να βάλω μέσα στην Κολυμβίου, θέλω να πιάνω τον παπά μου, τα γένια, ο Μητσής, είναι κασί. Αν ζούσε, λέω, σήμερα ο Γλαύκος Κληρίδης, τι συμβουλές πιστεύετε ότι θα έδινε στον πολιτικό του ιών, τον Νίκο Ναζιάς. Κοίταξε. Το θέμα είναι ότι όπως διαμορφώνεται τα πράγματα, όσο περνά ο χρόνος, τα πράγματα εδραιώνονται και ότι πολύ δυσκολότερα είναι. Γι' αυτό αντί να κάτσουμε όλοι να μονιάσουμε, είμαστε 800.000 κόσμος, είμαστε 8 κόμματα, ο καθένας έχει δική του άποψη, ο καθένας έχει πολιτική, αντί να μονιάσουμε, να έχουμε μια κοινή γραμμή, για να πάρουμε την απόφαση σύσσωμη να πάμε να τη διεκδικήσουμε εκείνον το οποίο πιστεύουμε είναι το σωστότερο για τον τόπο μας, αλληλοτρογόμαστε. Ο ένας θέλει τη ζωνική, ο άλλος θέλει τη ζωνική πιο χαλαρή, ο άλλος θέλει τη ζωνική με το σωστό περιεχόμενο, ο άλλος δεν θέλει τη ζωνική, ο άλλος θέλει ένωση. Είναι μια κατάσταση σαν αλλούμα, αφού έρχονταν και ξένοι κάποτε στο Προεδρικό για να κάνουν επισκέψεις. Και όταν επέστρεφαν, περνούσαν από το Προεδρικό να μας αποχαιρετήσουν και μας έλεγα εσυχιστήκαμε παραπάνω που πήγαμε και είδαμε όλους τους αρχηγούς. Ο καθένας έχει τη δική του απόψη. Βέβαια, δημοκρατία είναι, δεν μπορεί να πεις ότι να υποχρεώσεις όλους να έχουν κοινή απόφαση, αλλά σκεφτούμε τον τόπο μας. Να κάτσει το Εθνικό Συμβούλιο και να πάρει απόφαση. Αυτή είναι η γραμμή μας, αυτό θα προχωρήσουμε. Δυστυχώς τα πράγματα
Είναι αρκετά δύσκολα και λυπούμαι να πω ότι όσπου πάμε χειροτερεύω. Νομίζω είπαμε αρκετά και είπαμε πράγματα τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν λεχθεί μέχρι σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε. Επειδή είσαι η Αθήνα.